πεις καλημέρα σας κύριε Δήμαρχε. Καλημέρα Μαρία, καλημέρα. Πολύ τραγικά τώρα. Εγώ καθόλου τραγικά, απλά μας δόθηκε η πληροφορία ότι κάτι γίνεται στον τζαμί από χθες. Τι έγινε στον τζαμί από χθες? Λοιπόν, έχουμε ένα συγκεκριμένο προβληματάκι στο ψηλά στο μιναρέ, εκεί που είναι και τα κυκλειδώματα. Ναι. Οι σιδεργές δηλαδή του μιναρέ, που πάντως οι σιδεργές αυτές τώρα στέκουν εκεί 150-160 χρόνια από ό,τι κατασκευάσει το έργο. Ναι. Υπάρχει μια φυσιολογική οξύδωση από ό,τι γιατί τώρα αυτή τη στιγμή με πετυχαίνει και είμαι στο συγκεκριμένο σημείο. Το κρατάτε το μιναρέ, δηλαδή, κύριε Δημήτρη. Το κρατάτε το μιναρέ. Υπάρχει μια φυσιολογική τώρα στον οπλισμό. Ψηλά στο σημείο των κυκλώνων που σας είπα και προηγουμένως. Ναι. Και αποτέλεσμα να έχουν σκάσει τα μπετά, έχει εξοδοθεί δηλαδή ο πληθυσμός και έχουν σκάσει τα μπετά. Έχουμε βάλει μια σήμανση σήμερα άμεσα γιατί δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάποιες επεμβάσεις για να ξυλώσουμε κάποια πράγματα. Έχω συνδεθεί και με την αρχαιολογική υπηρεσία, έχει ενημερωθεί και αν καταφέρω σήμερα, θα προσπαθήσω σήμερα μα βασικά να κάνω τη δουλειά αυτή, να μπει μέσα στο συνεργείο. Εσωτερικά από την εσωτερική σκάλα του ανεβαίνει στο μιναρέ, να αποψηλώσουμε τα φωτρά κομμάτια που υπάρχουν στο σημείο του κυκλώνα για να πάρουμε και την επικίνδυνοτητα να μην πέσει κάτι κάτω και να χτυπήσουμε. Δηλαδή κινδυνεύει να πέσει ο μιναρές και ο δήμαρχε όχι, ή βγαίνουν σοβάδες ας πούμε απ' έξω. Είναι στο γύσο. Ο μιναρές αν θυμάστε στο τελείωμα έχει δύο γύσα, δύο μπαλκονάκια. Σε αυτά λοιπόν τα μπαλκονάκια υπάρχει μια στήριξη ενός καγγέλου. Αυτά είναι οπλισμένα. Λοιπόν, υπάρχει και οπλισμός μέσα. Ο οπλισμός λοιπόν έχει οξυδωθεί. Το αποτέλεσμα κάποιες προεξοχές από την. Σε κάποια σημεία από την προεξοχή τέλος πάντων να έχουν αποκολληθεί, να έχει αποκολληθεί το μπετό. Ωραία. Στην εξωτερική μεριά, δηλαδή στον εξωτερικό χώρο πέφτουν αυτά. Ναι. Είναι ένα κομμάτι έπεσε εκτός ο δάσος. Δεν πέφτουν. Ένα κομμάτι έπεσε εκτός ο δάσος. Ναι, επειδή παίζουν παιδιά εκεί τώρα, γι' αυτό ανησυχήσαμε. Έχει γίνει σήμανση. Έχει μπει σήμανση για να μην πληθυσιάζουν τα παιδιά εκεί πέρα. Αλλά θα προσπαθήσω σήμερα να επέμβουμε το. Ναι. Με την υπηρεσία για να τα Ωραία. Αυτό δεν είχε φτιαχτεί και δημαρχία πριν, νομίζω επί δημαρχίας Αναστασάκη, αν το θυμάμαι και καλά. Είχε γίνει μια προσπάθεια με αρκετά χρήματα πληρώθηκαν για να αναστηλωθεί εκεί το μνημείο τέλος πάντων. Πολλά χρήματα. Αυτό το κομμάτι δηλαδή δεν. Γιατί ας πούμε, ξέρετε γιατί το λέω τώρα, αυτός ο εργολάβος που είχε αναλάβει την αναστήλωση δεν αναστήλωσε το μιναρέ, ας πούμε. Δεν υπάρχει θέμα αναστήλωση του μιναρέ. Ο μιναρέ υφίσταται. Δεν έχει κανένα πρόβλημα ο μιναρέ σαν. Ναι, το γύρο, εν πάση περιπτώσει. Και το γύρο προφανώς δεν είχε πρόβλημα τότε, πριν από 3 χρόνια. Ναι. Να μην ψάχνω δηλαδή. Αν φταίει κάποιος εργολάβος ή δεν έγινε σωστή δουλειά ή δεν. Όχι, δεν μπαίνουν σε φυσιολογική. Είναι μια φυσιολογική φθορά. Ναι. Εντάξει, εδώ το παθαίνουν και οι οικοδομές πολύ καινούριες. Πόσο μάλλον ένα χτίσμα που φταίει τώρα 160-170 χρόνια, πόσο είναι στην Ιράβη. Μάλιστα. Οπότε γίνονται δηλαδή άμεση παρέμβαση σα προκειμένου να φύγουν εκεί αυτά που κρέμονται τέλο πάντων από το να μην υπάρχει θέμα να πέσει σε κανένα στο κεφάλι. Και μετά να δούμε και σε ενώσει και με την αρχαιολογική υπηρεσία ή τέλο πάντων τι υπηρεσίε που εμπλέκονται, να δούμε πώ θα το αποκαταστήσουμε. Ωραία. Οπότε. Μάλιστα. Δεν θέλω να επιμείνω άλλο στα τόσα χρήματα που δόθηκαν εκεί για την αποκατάσταση του μνημείου. Έτσι, ας μην το συνεχίσουμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ωραία. Οπότε έχει σημανθεί ο χώρος να προσέχουν, μην περνάνε από κάτω εννοείται. Ναι, έχει μια ανοιχτική σήμανση τώρα. Θα μπει, προφανώς θα μπει και πιο σταθερή σήμανση αν δεν κάνουμε κάποιες άμεσες εργασίες σήμερα. Αλλά θα ο σκοπός μου είναι να προχωρήσω στην αποψήλωση που να μην χρειαζόταν σήμερα. Δηλαδή, επειδή δεν έχω εικόνα τώρα, δεν είναι σοβαρό αυτό, ας πούμε, πολύ σοβαρή ζημιά. Στην πόλη, η κυρία Ζαγκαράκη κυκλοφορείται. Έχετε δει αρκετές οικοδομές μέσα στην πόλη, μέσα στο κέντρο της πόλης που κρέμονται μπαλκόνια. Να. Που είναι και αυτά από οξύδωση οπλισμού. Με πολύ νεότερες κατασκευές. Φανταστείτε λοιπόν μια παρόμοια βλάβη έχει πάθει στο συγκεκριμένο σημείο το μνημείο. Μάλιστα. Αυτό. Άλλα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, καλή αποκατάσταση λοιπόν του μνημείου. Να σας ευχαριστήσω πολύ, αντιδήμαρχε, εκτός αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε, κάτι άλλο να μας πείτε. Έχω στο παρόν τίποτα, γιατί τώρα είμαι υπάρχον έχουν ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε για την έγκαιρη ενημέρωση για το θέμα του τζαμιού.
λόγω οξείδωσης, εσείς τώρα τα γνωρίζετε καλύτερα από μένα αυτό, οξείδωσης, φυσιολογική φθορά μας τη χαρακτήρισε ο αντιδήμαρχος, ένα μνημείο που στέκει εκεί πάνω από 160-170 χρόνια και έπεσε το γύρο, το γύσο του Μιναρέ, ο Μιναρές. Πάμε ένα διάλειμμα. Κλείσε τα μάτια και αφέσου στις μυρωδιές. Φαντάσου όλα τα χρώματα του ουράνιου τόξου να αγκαλιάζουν το πιάτο σου.